Βασίλης Καλίδης έβαλε την τέχνη του μαγειρεύοντας με αγάπη για τον κόσμο, που με τη σειρά του ενίσχυσε το κοινωνικό έργο του Συλλόγου Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης Παιδιών και Ενηλίκων με Καρκίνο, ορίζοντας. Θα είμαι σε κάθε κάλεσμα εδώ για να βοηθήσω. Στην αρχή έλεγα στους φίλους μου στην Αθήνα πηγαίνω να κάνω ένα φιλανθρωπικό στην Κρήτη, έτσι ένα τσακ μπαμ για μια μέρα. Τώρα αισθάνομαι πως έρχομαι σε μια δεύτερη οικογένεια. Ορίζοντας είναι όλοι οι Χανιώτες που είναι εκεί να στηρίξουν τον Ορίζοντα και ο Ορίζοντας να στηρίξει τους συνανθρώπους μας που δίνουν τη μάχη για τη ζωή τους. Ο γνωστός σεφ, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Συλλόγου, έστειλε με την παρουσία του μήνυμα αλληλεγγύης, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή του στους εθελοντές του Ορίζοντα, που εδώ και χρόνια στέκονται αθόρυβα και διακριτικά στο πλευρό εκατοντάδων καρκινοπαθών και των οικογενειών τους, βοηθώντας τους οικονομικά και ψυχολογικά και παρέχοντας στέγη για τις περιόδους της θεραπείας τους. Πραγματικά οι άνθρωποι του Ορίζοντα με έχουν αγκαλιάσει και θεωρώ ότι θα είμαι πάντα εδώ γιατί το έργο που επιτελούν είναι όχι απλώς θεάρεστο, είναι κάτι που με συγκλονίζει και με συγκινεί. Όπως κάθε χρόνο, Χριστούγεννα και Πάσχα, κατεβαίνει εδώ πέρα και κάνει αυτή τη δράση και έχει μεγάλη απήχηση και φυσικά τους Χανιώτες που έρχονται εδώ και στηρίζουν αυτή τη δράση. Στηρίζει με την μαγειρική του, με τις ωραίες γεύσεις που ετοιμάζει πάντα για μας τον Ορίζοντα και τις οικογένειες που καθημερινά δίνουν το δικό τους αγώνα. Είμαστε εδώ σήμερα στο πεζόδρομο της Τσουδερών, έξω από το Χριστουγεννιάτικο παζάρι του Ορίζοντα, να περάσουμε όμορφα με πολλή μουσική, με ωραίες μακαρονάδες και όλοι μαζί να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Η δράση που φιλοξενήθηκε στον πεζόδρομο της Τσουδερών αγκαλιάστηκε και φέτος από εκατοντάδες Χανιώτες.